Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνάω πώς σας εδώ. Καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο λίγο διαφορετικό. Είπα να αλλάξω το back από πίσω, να κάνω το βίντεο εδώ πέρα, γιατί όχι. Λοιπόν, ήρθε ένα πάρα πολύ όμορφο προϊόν. Βέβαια η αλήθεια είναι δεν κατάφερα να μην με νευριάσω με το συγκεκριμένο, γιατί το βρήκα ακριβώς έτσι όπως σας το δείχνω ανοιχτό μέσα στο κουτί. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον, ούτε τα λεπτά. Μπορεί ένας γείτονας, μπορεί ένας περαστικός να το άνοιξε, να το σκίσε. Ευτυχώς δεν το κλέψαν, δεν το πήρανε. Μάλλον δεν τους άρεσε, φαίνεται. Οπότε, ναι, και είναι η φάση ότι έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο σχετικά με το θέμα, αλλά δεν ξέρεις ποτέ ποιο να κατηγορήσεις. Ευτυχώς, παρόλα αυτά, έφτασε ένα πάρα πολύ όμορφο προϊόν. Εγώ το βρήκα κοντά στο 10 ευρώ. Ένα προϊόν το οποίο θα σας ενθουσιάσει αρκετά, αρκετούς από εσάς, είμαι σίγουρος. Και είναι πολύ καλό δωράκι και για τα παιδιά σας και για τα βαστισίρια σας και για όλους. Μπορείτε να το βρείτε και με 6 και με 7 και με 8 ευρώ. Υπάρχουν τιμές αυξομοιών. Η Ελλάδα νομίζω θα είναι το πρώτο που θα δείξω και θα δείτε. Στο εξωτερικό το έχουν κάνει 2 άτομα, τουλάχιστον 2-3 άτομα που παρακολουθώ και από εκεί πήρα την ιδέα, γιατί δεν ήξερα ότι υπάρχει το συγκεκριμένο και ενθουσιάστηκα. Λοιπόν, πάμε όμως να πέσει το intro και να δείτε ακριβώς τι θα σας δείξω. Λοιπόν, το πακέτο που σας έλεγα είναι αυτό εδώ πέρα. Έφτασε όπως έφτασε, τέλος πάντων. Είναι αυτό εδώ, λοιπόν, δείτε. Είναι ένα mini game player, τυπικά είναι μια κονσολίτσα, η οποία είναι πάρα πολύ μικρή, έχει σχεδόν το μέγεθος μιας πιστωτικής κάρτας. Είναι αρκετά όμορφη. Διάλεξα το χακί χρώμα, έχει 3 χρώματα, το χακί, το γκρι τέλος πάντων, μπλε και κόκκινο. Εγώ διάλεξα αυτό εδώ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει κινέζικα, αγγλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, αραβικά, όποιος θέλει. Τυπικά έχει 2,4 ίντσες LCD οθόνη. Πολύ ωραία οθονίτσα. Και απλά τη βάζεις στην τσέπη σου, έχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, 500 παιχνίδια έχει προφορτωμένα. Δυστυχώς δεν μπορείς να φορτώσεις άλλα παιχνίδια, είναι το αρνητικό αυτό. Αλλά είναι κάτι το οποίο κάνει ένα 10 ευρώ περίπου. Υπάρχει, σας λέω, είχα δει και με 6 ευρώ. Δεν το πήρα γιατί ήθελα να σιγουρέψω ότι θα φτάσει. Οπότε πήρα αυτό με το 10 ευρώ γιατί έβλεπα κριτικές στο eBay. Έχει το καλωδιάκι το micro USB σε USB για να το φορτίζετε. Μπορείτε να το φορτίζετε από το κινητό σας τηλέφωνο αν έχετε, που έχετε. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ, είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι πάρα πολύ όμορφη, είναι πάρα πολύ λεπτή. Θα τη δούμε αμέσως. Έχει ένα manual, το οποίο δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Σου λέει volume, start, reset. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερα περίπλοκο, δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλάβεις τι θέλει να πει και πώς θα τη χρησιμοποιήσεις. Γι' αυτό ας περάσουμε σε αυτήν καθεαυτήν κατευθείαν. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Έχει ένα ηχείο εδώ πέρα και έχει σε διάταξη, τέλος πάντων, Xbox Player A, B. Αυτό το κρατάει σε original όπως είναι το Game Boy, X και Y. Έχει το Start, γιατί κάποια παιχνίδια χρειάζονται Start για να μπορέσεις να τα διαλέξεις. Το Volume, Up and Down. Το Res, νομίζω, ξαναγυρνάει πάλι πίσω στο αρχικό μενού. Έχει το Σταυρό. Και αυτό. Και έχει ένα On-Off διακόπτη εδώ πέρα. Μια ζελατίνα έχει. Αυτό είναι όλο και όλο πάνω. Προς το παρόν θα την αφήσω, δεν είναι κάτι για προστατευτικό, γιατί μέχρι να την αρχίσω να χρησιμοποιώ θα τη χαλάσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Στο πίσω είναι αυτό εδώ. Από κάτω δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Μπορείς να τη βάλεις και σε πορτοφόλι και να την πιάσεις ή οτιδήποτε. Μοιάζει σαν πιστωτική. Λοιπόν, και η θύρα που φορτίζει. Η κατασκευή της είναι πάρα πολύ απλή. Είναι μια απλή πλακετίτσα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Την έχω δει να ανοίγει. Ξέρω πώς είναι μέσα. Έχει μια μικρή μπαταρία. Και απλά το βάζεις στο πορτοφόλι σου, το βάζεις στην τσέπη σου, δείτε πόσο λεπτό είναι. Το πάχος του είναι περίπου στα 5 με 6 χιλιοστά, σκεφτείτε. Είναι πάρα πολύ λεπτό. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι ακριβώς σαν μια κάρτα, σαν μια κάρτα αναλήψεων. Οπότε το έχετε και έχει μέσα, μπορείτε να το έχετε και οποιαδήποτε στιγμή το χρειαστείτε να παίξετε με αυτό ή οτιδήποτε. Έχει ακριβώς το ίδιο μενού, έχουμε ξαναδείξει κάτι παρόμοιο και σε άλλες κονσόλες. Το μενού, το στυλ όλο είναι το ίδιο από όλα αυτά. Χρησιμοποιούν ακριβώς το ίδιο preset. Διαλέγεις ποια γλώσσα θέλεις και σου ξεκινάει να διαλέγεις τα 500 in-one. Μπορείς να τα πας ένα-ένα. Ακούτε και τον ήχο. Ή απλά αν πας δεξιά-αριστερά αλλάζεις καρτέλα τελείως και τα πας πόσο είναι. 7-7, 6-6, πόσα παιχνίδια έχει. Έχει 1 από 25 έως 32. Ναι. 7 είναι. Όχι, 6 είναι ψέματα. 6 παιχνίδια. Οπότε τα πας 6-6. Τέλος πάντων, έχει πάρα πολλά ωραία παιχνίδια.
Μερικά επαναλαμβάνονται, μερικά έχει MAME εκδόσεις μέσα. Σας δείξω ένα. Ποιο είναι το πρώτο? Το Galaga Blast. Έλα καλό μου. Ας δοκιμάσουμε αυτό. Ο ήχος είναι αρκετά ικανοποιητικός. Αυξάνεται ή μειώνεται. Και για πάμε να δούμε, φορτώνει. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Σας ξαναλέω, κοστίζει κοντά στο 10 ευρώ. Μπορείτε να το βρείτε και με 6 ευρώ. Μπορείτε να το πάρετε στο παιδί σας για να παίζει και να δει μια ματιά. Κυρίως γι' αυτό, είτε για να το έχετε μαζί σας πρόχειρο, ρε παιδί μου. Η μπαταρία του κρατάει αρκετά. Να το έχετε μαζί σας πρόχειρο οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε. Ή για να. Εν τω μεταξύ, πάμε να κάνουμε ένα start. Μπορείς να κλείσεις τον ήχο, ok. Αυξομειώνεται. Πάμε, ready. Start. Τα κουμπιά του είναι αρκετά ικανοποιητικά, θα πω. Εντάξει, μπορώ να πω ότι είναι λίγο σκληρά, γιατί τυπικά έχουν μεμβράνια από κάτω. Αλλά δεν είναι κάτι. Είναι αρκετά μεγάλο, ειδικά ο σταυρός είναι αρκετά μεγάλος. Και είναι αρκετά. Εν τω μεταξύ βλέπω και από την κάμερα, βλέπω. Χάσαμε, τι πάθαμε. Οπ, χάσαμε, ok. Λοιπόν, είναι αρκετά ωραίο. Είναι αρκετά ωραίο, σας ξαναλέω. Σας το δείχνω κυρίως γιατί ήθελα να το δείτε. Το πήρα για να σας το δείξω. Εγώ θα το έχω ή θα το κάνω δώρο το πιο πιθανό, ή θα το έχω μαζί μου σε φάση, ξέρεις, αν ποτέ χρειαστεί στην τσέπη μου ή στο πορτοφόλι μου. Μπορείτε να το βάλετε μέσα στο πορτοφόλι σας και να υπάρχει. Είναι πάρα πολύ λεπτό, ξαναλέω. Δεν πιάνει πολύ χώρο. Λοιπόν. Και. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ τα χελονονιτζάκια 2. Για πάμε να το δοκιμάσουμε. Ένα από τα αγαπημένα επίσης. Έχει, και το έχω δει και σε άλλους που το έχουν πει, που είναι πιο έμπειροι στο χώρο, ότι έχει πάρα πολύ καλό motion. Δηλαδή, δεν είναι ούτε πιο γρήγορη η ROM τρέχει, γιατί σε κάποια από αυτά το emulate τρέχει πιο γρήγορα ή πιο αργά. Δεν τρέχει ούτε πιο γρήγορα ούτε πιο αργά. Τρέχει όσο πρέπει να τρέξει. Το ηχείο του είναι ικανοποιητικό. Εντάξει. Δεν είναι τίποτα τρομερό, το χέρι του πραγματικά είναι της πλάκας, αλλά είναι αρκετά ενδιαφέρον. Ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια, και μπορώ να πω ότι έτσι όπως το βλέπω, ακόμα και οι φωτιές είναι πανομοιότυπες με το original. Βλέπετε, έχει 3 στάδια. Χαμηλό, δυνατό, πολύ δυνατό, καθόλου, οπότε μπορείς να το κάνεις και mute. Μπορώ να πω ότι η αλήθεια είναι, αν και σκληρά τα πλήκτρα, είναι αρκετά ικανοποιητικά, δηλαδή μπορείς να ασχοληθείς με αυτό, μπορείς να παίξεις άνετα και ένα παιδί μπορεί να παίξει, ειδικά για παιδικά δάχτυλα είναι το ιδανικό μέγεθος. Δεν ξέρω, προσωπικά μου αρέσει και για τα λεφτά του είναι ασυζητητή η επιλογή. Πραγματικά, αν το βρείτε, θα σας το έχω σε link από κάτω στην περιγραφή, χωρίς affiliate, χωρίς τίποτα. Πάτε, πάρτε το, αξίζει τα λεφτάκια του. Κάντε το δώρο στα παιδιά σας, στα βαφτιστήρια σας, στα νύψια σας, όπου γουστάρετε, στον εαυτό σας, σε φίλους, αδέρφια. Γενικά είναι κάτι που είναι πάρα πολύ φθηνό. Δεν χρειάζεται κόπος, είναι υπερασμένες βασικές ROM, υπερβασικές ROM θα μπορούσα να πω. Εν τω μεταξύ τώρα πρέπει να πέφτουνε, όπου εδώ είμαστε. Ειλικρινά σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, είναι τέρμα απολαυστικό. Καλά, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, δεν θα το περάσω ποτέ, αλλά δεν πειράζει. Αν πατήσω το res, ξαναγυρνάει πάλι στο πίσω, κάνει restart όλο το σύστημα. Ο ήχος του είναι ικανοποιητικός, μπορεί να γίνει ενοχλητικός, αλλά μπορείς να το κάνεις mute. Φορτίζει από εδώ, ξαναλέω. Δεν ξέρω, αλλά είναι ό,τι πιο cute υπάρχει. Δηλαδή, είχαμε το άλλο που ήταν μια γκουμούτσα, συνδεόταν και με τηλεόραση μεν, αλλά αυτό εδώ κερδίζει ασυζητητή. Δηλαδή, σκεφτείτε, πας, το δίνεις στο παιδί σου, ρε παιδί μου, του λες πάνε, παίξε. Το παιδί θα ενθουσιαστεί γιατί τόσο μικρό με τόσο παιχνίδια, 500 παιχνίδια. Για μένα μου το δίνουν αυτό παιδί, αλλά ήταν και άλλες εποχές. Αλλά αν μου το δίνανε παιδί, θα ήταν το όνειρο, δηλαδή, δεν ξέρω. Άλλαξαν οι εποχές, ξαναλέω, αλλά 10 ευρώ και να χαλάσει και να σπάσει, εντάξει, οκ. Okay. Και σας ξαναλέω, μπορείτε να το βρείτε και πιο οικονομικά. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Τώρα το όνομά του, Mini Game Player, άντε εσύ ξεμπέρδευε. Το πράσινο, το χακί βασικά είναι το πιο ωραίο χρώμα από όλα όσα έχει.
Αλλά ναι, προσωπικά νομίζω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ και με ευχαριστεί πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Δοκιμάστε το, ρίξτε το μια ματιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να σας άρεσε πραγματικά. Αυτό ήτανε. Δείτε στην περιγραφή αν χρειάζεστε κάτι παραπάνω. Αυτά από μένα προς το παρόν. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη ημέρα και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας, παιδιά!